Θα πάμε και στη Λάρισα, κυρίες και κύριοι. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς μίλησε πριν από λίγο πάνω με εκπρόσωπο του ταξιδιωτικού πρακτορείου. Τι λέει? Με τον υπεύθυνο του ταξιδιωτικού πρακτορείου. Ο κύριος Μπατζιόλας λοιπόν μας είπε ότι επί της ουσίας ενημερώθηκε από κάποιους επιβάτες στο λεωφορείο ότι έγινε το δυστύχημα. Ο ίδιος δεν μπόρεσε να μιλήσει με τον οδηγό του λεωφορείου, το οποίο λεωφορείο μισθώθηκε από άλλο πρακτορείο από το Βόλο. Σύμφωνα λοιπόν με τη μέχρι τώρα εικόνα, έφυγε χθες το απόγευμα από το Βόλο, πήρε 6 επιβάτες, φόρτωσε μετά από μια ώρα άλλους 24 επιβάτες εδώ από τη Λάρισα και στη συνέχεια άλλους 17 από τη Θεσσαλονίκη πριν φτάσει στην Ρουμανία. Άλλαξε ο οδηγός μας, πάνω, οι οικογένειες όλων αυτών των ανθρώπων αγωνιούν τη στιγμή που μιλάμε, γιατί δεν έχουν την παραμικρή ενημέρωση για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι τους. Και καλά, όσοι είναι καλά, προφανώς και έχουν επικοινωνήσει με τους συγγενείς τους. Υπάρχουν όμως βαριά τραυματίες και υπάρχει και αυτός ο άνθρωπος, φέρεται να είναι 50 ετών, ο οποίος είναι νεκρός. Δεν ξέρουμε την ταυτότητά του τόσες ώρες και κάποιοι άνθρωποι καρδιοχτυπούν τη στιγμή που μιλάμε. Ακριβώς έτσι είναι, σπάσαν τα τηλέφωνα, υπάρχει τεράστια αγωνία, σπάσαν τα τηλέφωνα στο τουριστικό γραφείο. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν που είχαν δικούς τους ανθρώπους μέσα στο λεωφορείο ζητούσαν να μάθουν για την τύχη τους. Όμως οι άνθρωποι του πρακτορείου μας λένε πως οι προξενικές αρχές δεν τους έχουν δώσει κανένα στοιχείο ούτε για τον νεκρό, ούτε για τους τραυματίες, ούτε για τους υπόλοιπους ανθρώπους που βρισκόταν μέσα στο λεωφορείο και είναι καλά στην υγεία τους. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έχουν μεταφερθεί αυτοί που δεν ήταν τραυματίες, περίπου 20 άτομα, στο νοσοκομείο. Και μάλιστα ο ίδιος ο ιδιοκτήτης μας επιβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είναι έτοιμο να ξεκινήσει τον επαναπατρισμό όσων μπορούν να γυρίσουν από την Ρουμανία πάνω, ακόμα και αύριο. Σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ο οδηγός βρίσκεται σε κατάσταση σοκ σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Διαπίστωσαν ότι επί της ουσίας έχει σύγχυση. Δεν θυμάται τα ακριβή, το πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα. Πρέπει να σας πω κάτι άλλο όμως. Εδώ φαίνεται ότι ο οδηγός πήρε το λεωφορείο από τον άλλο οδηγό που οδηγούσε μέχρι τα σύνορα της Ρουμανίας. Το GPS του έδειχνε, μας είπε ο κ. Μπατζιόλας, ότι έπρεπε να περάσει από τη συγκεκριμένη γέφυρα που είχε στην είσοδό του πολύ μικρό ύψος. Δεν ήταν ιδιαίτερα έμπειρος, μας είπε, ήταν 51 ετών, είναι 51 ετών και επί της ουσίας από εκεί έπρεπε να περάσει, σύμφωνα με το GPS, για να φτάσει τώρα, αν αυτό ισχύει και το ακούσαμε και από τον Χρήστο Νικολαίδη στο δικό του ρεπορτάζ, ο οποίος επικοινώνησε με πραγματογνώμονες εκεί στο Βουκουρέστι, αν αυτό ισχύει είναι εγκληματικό. Δηλαδή οι ρουμανικές αρχές φέρουν τεράστια ευθύνη. Έτσι, και πρέπει να πω ότι και ο ίδιος επιβεβαιώνει αυτό που είπε πριν ο Χρήστος, ότι υπήρξαν άλλα 7 ατυχήματα στο συγκεκριμένο σημείο λόγω του μειωμένου ύψους που είχε η σύραγγα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ερευνηθούν, αλλά κυρίως θα πρέπει πρώτα, για να μπορέσουν οι συγγενείς να μάθουν για τους δικούς τους ανθρώπους, πρέπει να δοθούν οι πληροφορίες με ονοματεπώνυμα πλέον, ποιοι είναι οι τραυματίες, ποιος είναι ο νεκρός και βέβαια οι άνθρωποι τους σε τι κατάσταση είναι. Είναι ώρες αγωνίας πραγματικά για όλους αυτούς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο, να ακούσουμε τι σου είπε ο υπεύθυνος του ταξιδιωτικού πρακτορείου. Και εμάς οι πληροφορίες που μας έρχονται είναι με το σταγονόμετρο. Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες οι οποίοι είναι σε διάφορα νοσοκομεία και γύρω στα 20 άτομα τα οποία έχουν επιστρέψει από το μεσημέρι στο ξενοδοχείο, οι οποίοι δεν είχαν κάποιον τραυματισμό. Έχουμε εικόνα για τον νεκρό από πού είναι? Δεν έχουμε εικόνα, πραγματικά δεν μας λένε το όνομά του μέχρι να διασταυρωθεί και δεν ξέρουμε και την αιτία. Και εμείς από τα μέσα ενημέρωσης μαθαίνουμε και ακούμε διάφορα σενάρια. Ο οδηγός δεν μιλήσατε? Ο οδηγός αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση.